και θα καλημερίσουμε από το Παρίσι τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα τώρα. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού στη Σορβόνη και παράλληλα διδάσκει το μάθημα του γεωπολιτισμού στο IESA. Είναι το Διεθνείς Σπουδές σε Ιστορία, Επιχειρηματικότητα, Business, της Τέχνης και της κουλτούρας και του πολιτισμού. Μου αρέσει αυτός ο τίτλος. Είναι ο ίδιος και συγγραφέας, ποιητής και εικαστικός. Σας καλημερίζω, κύριε Δαβέτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πολλούς τίτλους. Πολλούς, ναι. Τίτλους κουραστικού για τον κόσμο. Όχι καθόλου. Είναι τίτλοι που κουραστήκατε εσείς να αποκτήσετε. Οπότε... λοιπόν, ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε χθες ένα νέο lockdown. Να πούμε στον κόσμο γιατί και τι ακριβώς περιέχει αυτό. Βέβαια, καταρχήν να δούμε λίγο την ψυχογραφία του ίδιου του Μακρόν όταν μιλούσε. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Τις προηγούμενες φορές ήταν πολύ πιο σταθερός. Αυτή τη φορά ήταν απολογητικός και με προσπαθούσε με έναν διπλωματικό τρόπο να πείσει τον κόσμο να ακολουθήσει την απόφαση αυτή. Ήτανε περισσότερο από ποτέ ευγενικός και έκανε αυτά, ας πούμε, τα γαλάτικα, τις γαλάτικες ευγένειες σε σημείο αρκετά οξυμένο. Θα το διαβάσετε και στις γαλλικές εφημερίδες σήμερα, θα δείτε τις παρατηρήσεις που κάνουν. Αυτό γιατί ο Μακρόν, εκεί που είχε αφήσει τον κόσμο αρκετά ελεύθερο σε πολλά θέματα, σκεφτείτε ότι τα σχολεία δεν είχαν κλείσει ποτέ από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν είχαν κλείσει. Ξαφνικά αποφασίζει να κλείσει τα σχολεία για τρεις εβδομάδες. Αποφασίζει να ζωρίσει, ας πούμε, τον κόσμο ακριβώς τώρα που ετοιμάζεται να μπει η άνοιξη. Αυτό θα το δεχτεί δύσκολα ο κόσμος. Mm-hmm. Ακόμη και οι πιο σόφρονες, γιατί δεν βρίσκουν μια λογική σειρά. Σου λέει, μας άφησες τόσο καιρό και τώρα που έρχεται η άνοιξη μας κλείνεις. Αυτό ο ίδιος του διορθώνει λέγοντας 15 Μαΐου θα ξεκινήσουμε πάλι. Εκ νέου θα έχουμε την περίοδο για το καλοκαίρι. Αυτό ναι μεν το δέχονται οι Γάλλοι, απ' την άλλη αρχίζουν να έχουν δύσπιστα ερωτηματικά και σου λένε τελικά τι θα γίνει. Κάθε 1,5 μήνα θα έχουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και είπα, βλέπετε τις φοβερά μαζικές αντιδράσεις. Δηλαδή 3 μέρες πριν υπήρξε η κύριε Μιχαηλίδη κάτι το εντυπωσιακό. Στο Σικουάνα με το που έβγαλε ήλιο βγήκανε όλοι στις πλατείες. Εγώ μένω στην περιοχή Στάλιγκραντ, στο Γκάρντινορ, που είμαστε κοντά στο περίφημο κανάλι Σαν Μαρτάν. Υπάρχει περιοχή Στάλιγκραντ στην... Ναι, υπάρχει περιοχή Στάλιγκραντ, πολύ σωστή. Η οποία ήταν προς τιμή του Στάλιγκραντ, καταλάβατε, της Επανάστασης. Ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί σε αυτή την περιοχή, που είναι το πιο όμορφο κανάλι, το κανάλι Σαν Μαρτάν, εκεί άμα δείτε, αν σας είχα έτσι παρέα και πηγαίναμε μια βόλτα, βλέπατε. Μακάρι να ήμουν. Καλώς αρθείτε. Όπως παλιά, τους ηλικιωμένους να παίζουν αυτό το παιχνίδι με τις μπάλες, τις σιδερένιες. Ναι. Ναι, τους νέους να είναι όλοι καθισμένοι δίπλα ο ένας δίπλα στον άλλον και να πίνουν τις μπύρες τους και να γελάνε. Μέχρι και οικογένειες έβλεπες με παιδιά να είναι και αυτοί. Δεν υπήρχε χώρος να ανασάνεις ο ένας δίπλα στον άλλον. Άρα εδώ πέρα έχουμε μια φοβερή αντίφαση. Απ' τη μία τα μέτρα θεωρητικά και τυπικά είναι σκληρά για να προφυλάξουν τον κόσμο και απ' την άλλη ο κόσμος δεν τηρεί καθόλου αυτά τα μέτρα και η αστυνομία δεν παρεμβαίνει. Προσοχή, η γαλλική αστυνομία, η αστυνομία ήταν μεταξύ του κόσμου. Mm-hmm. Δεν παρενέβαινε. Το βλέπουμε αυτό να επαναλαμβάνεται, μου είναι γνώριμο μου ακούγεται το καθεστώς, το σκηνικό αυτό, γιατί το βιώνουμε σε ένα βαθμό και στην Ελλάδα. Άκουσα ακόμα και κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι εντάξει και η αστυνομία δεν κάνει τους ελέγχους πια που ίσως είναι υποχρεωμένη να κάνει. Τα επιδημιολογικά πώς είναι τώρα, δηλαδή είναι... Επιδημιολογικά με βάση αυτά που ανακοινώνουν ότι είχαν τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είχαν μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Ναι. Βέβαια, έχουν μια σταθεροποίηση, εισαγωγές-εξαγωγές έχουν σταθεροποιηθεί. Αυτό είναι το θετικό σημείο. Όμως υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Όμως, αν ακούγε κάποιος τον Μακρόν, στα 10 που έλεγε, κυριολεκτικά,
το πρόστιμο. Είδατε να το ακούγεται, δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Αλλά είναι ακριβώς σε αυτά τα πλαίσια σκέφτονται οι Γάλλοι. Οι πιο ηλικιωμένοι, ξέρετε τι άλλο σκέφτονται οι Γάλλοι, σου λέει. Οι πιο ηλικιωμένοι προστατεύτηκαν. Αυτοί έκαναν περισσότερο τα εμβόλια. Προστατεύτηκαν. Μάλιστα. Εγώ που είμαι πιο νέος, γιατί με υποχρεώνεις? Δεν θα με υποχρεώσεις. Οπότε ο Μακρόν δεν υποχρεώνει. Λέει όμως ότι συμβάλλετε και εσείς στην πιο γρήγορη άρση του προβλήματος για να μπορέσουμε μέσω των εμβολιασμών να ξαναβρούμε πίσω την ελευθερία μας κτλ. Τα γνωστά που γνωρίζουμε όλοι, που λέγονται παντού. Μήπως ο πολιτικός κομπιασμός και η αμηχανία, όπως μας τη μεταφέρεται, του Μακρόν έχει να κάνει και με εκλογές που είναι στον ορίζοντα κιόλας? Προφανώς, διότι ο Μακρόν υπολογίζει, άριστο το ερώτημά σας. Ο Μακρόν αυτή τη στιγμή, ναι μεν λέει για την πανδημία, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι η πολιτική συνείδηση των Γάλλων είναι θεργεμένη, πάντα υπήρξε θεργεμένη. Ηρέμησαν λίγο, ενώ θεργεμένη είναι του Μακρόν. Ηρέμησαν λίγο, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ο πολιτικός αντίπαλος που λέγεται Μαρίν Λεπέν, η οποία κυροφυλακτεί και της οποίας το ποσοστό δεν έχει πέσει. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, ο Μακρόν έχει αυτή τη διπλή, αν θέλετε, διπλή εικόνα, τη διπλή ταυτότητα, περίεργη ταυτότητα. Στο εκτός Γαλλίας να θεωρείται επιτυχημένος και από τους Γάλλους, και εντός Γαλλίας με τις διάφορες αποφάσεις, το συνταξιοδοτικό, το φορολογικό και όλα αυτά γενικά που σας είπα, να θεωρείται κάποιος ο οποίος είναι ο πρώτος στόχος. Φοβάται λοιπόν και ο Μακρόν και η Δημοκρατική Παράταξη μην έχουμε κανένα στραβοπάτημα. Γι' αυτό και πηγαίνει με έναν ευγενικό διακριτικό τρόπο, ώστε να μην προκαλέσει την αντίδραση, την έμφυτη αντίδραση των Γάλλων σε οποιαδήποτε μορφή διαταγής. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, πριν σας αφήσω, θέλω να σας κάνω έτσι ένα ερώτημα. Πείτε το και λίγο φιλοσοφικό. Πώς, ναι, κοιτάω έξω, πώς μπορεί να μου φανεί το περιβάλλον με τα μάτια του COVID? Αναφέρομαι στο άρθρο που γράφεται σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, που το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα κάποια στιγμή να συζητούσαμε γι' αυτό. Δηλαδή, οι επιπτώσεις του COVID επάνω στο περιβάλλον ποιες είναι? Εγώ έχω και μερικές θετικές. Δηλαδή, το ότι δεν έχουμε τόσα πολλά αεροπορικά ταξίδια, ναι, νομίζω ότι μας έχει βοηθήσει. Οι θάλασσες, ναι, βλέπω ψάρια, ναι, να πετάγονται από τις θάλασσες. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Υπάρχουν αρκετά θετικές, με την έννοια ότι το περιβάλλον έχει καθαρίσει λίγο από λιγότερη χρήση των μηχανοκινήτων και των πτήσεων κτλ. Απ' την άλλη, το περιβάλλον είναι το νέο δεδομένο το οποίο αυτή τη στιγμή έρχεται, μπαίνει στην αγορά για πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις. Είναι, αν θέλετε, το νέο ατού όλων των κυβερνήσεων, ανεξαρτήτων πολιτικής απόχρωσης. Σοσιαλιστές, ριζοσπάστες, δεξιοί, αριστεροί, όλοι μιλούν πια, βάζουν προτεραιότητα το περιβάλλον. Εκεί ακριβώς μπαίνουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός για να πλουτίσουν. Άρα πρέπει να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στον πλουτισμό των επιχειρήσεων και στην πραγματική ανάγκη των ανθρώπων να ζήσουν ήρεμα. Αυτό που λέμε ευζωία. Η ευζωία πρέπει να επανέλθει σε εμάς πίσω. Δεν μπορούμε να ζούμε έτσι. Να είμαστε μονίμως σκλάβοι των επιχειρήσεων ή σκλάβοι, αν θέλετε, μιας τυφλής τεχνολογίας και ούτω καθεξής. Ναι στην τεχνολογία. Ναι στις επιχειρήσεις. Ναι στην πρόοδο και την εξέλιξη. Αλλά ναι και στη ζωή. Στην ομορφιά της ζωής. Να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με δύο ανθρώπους. Να βγούμε έξω. Να μην είμαστε συνέχεια από το πρωί στο βράδυ με το άγχος να βγάλουμε δύο δεκάρες. Σας ευχαριστώ. Και αυτό είναι το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ και να είστε βέβαιος ότι θα δεχτείτε τηλεφώνημα σε λίγες μέρες για να το συζητήσουμε. Είναι πάντοτε αυτό... χαρά μου και να μιλώ μαζί σας. Είναι πάντοτε χαρά μου να μιλώ μαζί σας. Σας παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαβέτα. Καλημέρα σας. Ο κύριος Δήμος Θένης Δαβέτας, καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης.